Ερός, ο οποίος επίσης αποτελεί, αν θέλετε, την κεντρική έκφραση αυτού που λέω εγώ, ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, προτείνει να το πω, τον επόμενο αρχηγό της Δημοκρατίας. Διότι η αριστερά δεν φτάνει να εκλέγει τους δικούς της. Θέλει να εκλέξει και τους αντιπάλους της. Θέλει να διαλέξει τον αντίπαλο καλά που προτιμά. Τώρα, που καλά προτιμά. Τώρα, καλά δεν τώρα. Είναι, δύο λεπτά. Δεν είναι μόνο ο κύριος Λαζόπουλος. Το τράβηξε. Και η κυρία Έλενα Κρήτα έχει τοποθετηθεί στο θέμα αυτό. Το τράβηξε. Και αυτή θέλει τον κύριο Μεϊμαράκη. Διάφοροι λοιπόν επιφανείς αριστεροί. Εσύ τώρα τους βάζεις. Εσύ τους βάζεις το παιχνίδι. Εγώ γιατί τους βάζω. Εκμεταλλεύεσαι το γεγονός του Μεϊμαράκη για να. Εσύ βάζεις το Λαζόπουλο τώρα και την Κρήτα μέσα στα νεότερα. Στον κύριο Λαζόπουλο να πει για τον κύριο Μεϊμαράκη. Όχι, δεν το είπες εσύ, αλλά το εκμεταλλεύεσαι. Εγώ στην κυρία Κρήτα να πει για τον κύριο Μεϊμαράκη. Εντάξει. Εγώ επισημαίνω ότι επιφανείς αριστεροί. Επιφανείς, αριστεροί. Διανοούμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν γνώμη. Άνθρωποι με επιρροή. Θα σα πει όμως κάποιο που μπορεί να έχει και γνώμη. Ο ασφαλώς. Και ο κ. Λαζόπουλος και η κυρία Κρήτα και εσεί και εγώ και ο κ. Λαζόπουλος. Αμφισβήτησα εγώ το δικαίωμά του να έχουν γνώμη. Από προς Θεού. Το εκμεταλλεύεσαι πέρα από την ποια γνώμη έχουν. Διότι λέω το εξή. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι αριστεροί του ενδιαφέρει το καλό τη αριστερά. Δεν του ενδιαφέρει τι αριστεροί φάνταν αλλιώ. Επομένως και οι επιλογές που κάνουν. Είναι στην πραγματικότητα αυτή τη κατεύθυνση. Γιατί επενδυσίστε, ότι λένε να βγει ο Μεϊμαράκης για να συνεχίσει να κυβερνά ο Τσίπρας. Λέω στην πραγματικότητα. Παλιά στην πραγματικότητα. Λέω στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Με επενεί, τότε καλά πάω. Λέω στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Ναι, κοιτάξτε κύριε Μαντά, άμα αρχίσετε να μου πλέκετε ύμνους, εγώ θα ανησυχήσω. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνω καλά. Δεν πλέκω σε κανένα. Διότι, αυτό λέω. Το φυσιολογικό θα είναι να είστε επικριτικός απέναντί μου. Αν εσείς δεν είστε επικριτικός απέναντί μου, που υποτίθεται ότι εμένα η δουλειά μου, αυτό με εξέλιξα, αν μπορείτε να κάνω, είναι να αντιπολιτεύω με την κυβέρνηση. Δεν μου βγάζει την αδερφή. Μην το σκέφτεστε. Πάντως, τον Άδων, απ' έξω δηλαδή πώς τον είδες. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά γιατί για μένα το θέμα δεν είναι αν ο Άδωνης είναι έξω ή μέσα ή αυτό. Για εγώ κρατώ αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον. Ναι. Ότι σε αυτόν τον τόπο, λόγω της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, η αριστερά δεν φτάνει να επιλέγει το δικό της αρχηγό, θέλει να επιβάλλει και τον αρχηγό στους άλλους. Γιατί επιλέγει, λέει την όχι, ρε παιδί μου, οπότε λέει στους άλλους, αφού θέλει να μας επιβάλλει το Μεϊμαράκη, ψηφίστε Τζιτζι Κώστα. Αυτό λέει. Τη λογική του κ. Γεωργιάδη να συγκρούεται με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, γιατί πήγε σε μια θεατρική παράσταση. Θα σας πω. Προφανώς ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει να βλέπει όποια θεατρική παράσταση θέλει. Αυτονοήτως. Εγώ να πω και να χαιρετάει όποιον θέλει, επίσης αυτονοήτως. Αν μου επιτρέψετε να πω, εδώ μπαίνουμε στη συζήτηση αν αυτά έχουν πολιτική σημασία. Ναι. Και ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν πολιτική σημασία. Και για να πάω επί των τύπων των ήλων για να μην τα λέω γύρω-γύρω. Ναι. Εδώ υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Που είναι το ύφος και η ένταση και η μορφή της αντιπολίτευσης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση. Σωστά. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Yeah. Κάποιοι λένε να είμαστε συνεννοητικοί και στην κατεύθυνση της συνεννόησης. Κάποιοι λένε ισχυρή, μαχητική, δομική αντιπολίτευση. Yeah. Έτσι δεν είναι. Yeah. Ωραία. Όταν υπάρχει αυτή η συζήτηση, τις ημέρες, ας το πω, τις ύποπτες που λέμε εμείς τα νομικά, δηλαδή λίγο πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάποιοι επιλέγουν να φωτογραφηθούν με τον κύριο Λαζόπουλο, πολιτικά πρόσωπα. Δεν λέω για πολίτες. Εγώ λοιπόν λέω αυτό προφανώς έχει μια πολιτική σημασία. Στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα. Ναι. Δεν μπορώ να μην το δω το πολιτικό μήνυμα και να πω ότι απλώς πήγαν σε μια θεατρική παράσταση. Έτυχε. Ναι. Εκείνη την ημέρα έτυχε. Αφού με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έτυχε. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου έτυχε. Ναι. Επειδή εγώ λέω ότι δεν έτυχε, προφανώς ο καθένας μπορεί να πάει σε όποια παράσταση θέλει και κανείς δεν δικαιούται να του ασκήσει κριτική. Προφανώς να βγει φωτογραφία και με όποιον θέλει. Μόνο που κατά τη γνώμη μου αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μια σημειολογία αυτών των ημερών. Αυτές τις μέρες, μια φράση, Δημήτρη, μόνο. Ναι. Αυτές τις μέρες, μια και είμαστε κύριο Βοήδη, για να το κλείσουμε. Αυτές τις μέρες στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια άλλη συζήτηση για το αν και κατά πόσο ο κ. Καραμαλής πρέπει να παρέμβει δημόσια ή όχι. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Τζικώστας ήταν πολύ πιο προσεκτικός. Τον κύριο Μητσοτάκη. Από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί ενδεχομένως έχει και πιο ισχυρούς δεσμούς με τον πρώην Πρωθυπουργό. Εσείς, η γνώμη σας ποια είναι? Ότι ο κ. Καραμαλής δεν πρέπει να έχει γνώμη για το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο θείος του και ήταν πρόεδρος επί 12,5 χρόνια. Άρα, γιατί ποιος θα εκλεγεί. Εγώ λέω, κύριε Σαββατόπουλο, το εξής. Ο καθένας δικαιούται να έχει γνώμη. Πόσο μάλλον. Πόσο μάλλον. Δηλαδή, εδώ αναγνώρισα πριν ότι δικαιούται ο κύριος Λαζόπουλος. Ότι έχει δικαίωμα να έχει γνώμη. Ναι. Έτσι. Ναι. Επομένως, δεν είναι θέμα αν έχει δικαίωμα. Προφανώς, κατά μείζωνα λόγο, ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να έχει γνώμη. Το ζήτημα είναι,
Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχουν γνώμη οι πολίτες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία για την πολιτική αν της. Έχει γνώμη. Γιατί δεν κάνατε συνέδριο, δεν κάνατε διαβατάσεις. Θα το φτάσουμε και να το ολοκληρώσει αυτό και μετά πάμε στα ευρύτερα πολιτικά. Θα μένουμε στο εξής. Βεβαίως και πρέπει να έχει γνώμη. Το ερώτημα είναι αν η γνώμη του αυτή θα διατυπωθεί ευθαρσώς, αν έχει τέτοια γνώμη. Γιατί αλλιώς υπάρχει ένα ζήτημα, ας το πω, ερμηνείας. Άραγε ο κύριος Αντώναρος μιλά εξ ονόματος του κύριου Καραμαλή. Εγώ λέω όχι. Δεν διεψεύστη πάντως. Εγώ λέω όχι. Αλλά δεν είναι και υποχρεωμένος, με συγχωρείτε, κάθε φορά που κάποιος λέει, γιατί μας έχουν προκύψει αυτά και με τον κύριο Σαμαρά και με, ότι κάποιος λέει κάτι να βγαίνει να βγαίνουν οι πρώην πρωθυπουργοί και να διαψεύδουν. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει να μιλήσει ο κ. Καραμαλής, έχει αποδείξει ότι όταν θέλει να μιλήσει, μιλάει. Το έχει αποδείξει αυτό. Το έκανε στο δημοψήφισμα, το έκανε προεκλογικά. Όταν θέλει να μιλήσει, μιλάει. Όταν δεν θέλει να μιλήσει, δεν μιλάει. Θα πω όμως κάτι. Επειδή ακούω, γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, που ενόχλησε περισσότερο, σε αυτήν την διαρροή. Ότι εδώ υπάρχει μια υποψηφιότητα η οποία είναι ενωτική. Έτσι. Και ρωτώ, οι άλλες υποψηφιότητες δεν είναι ενωτικές. Είναι διχαστικές. Μία είναι ενωτική. Δηλαδή, αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Ότι ο κ. Τζικώστας δεν είναι ενωτική υποψηφιότητα, ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενωτική υποψηφιότητα. Ποιον ερωτάς. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Για να το απαντήσω. Για να το απαντήσω μόνος μου. Ακριβώς γιατί τα ρητορικά ερωτήματα απαντώνται από τον αυτόν που τα εκφέρει. Ότι προφανώς όλοι ομνίουν στην ενότητα. Και προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί πολιτικό επιχείρημα η ενότητα. Γιατί εγώ θα ρωτήσω. Αυτός που λέει ότι η υποψηφιότητα του Μεμαράκη είναι ενωτική, όποιος το λέει αυτό, τι ακριβώς εννοεί για τους άλλους? Τι ακριβώς εννοεί για τους άλλους, ότι θα διασπάσουν την παράταξη, γιατί οι άλλοι το αρνούνται. Και το αρνούνται κατηγορηματικά, το αρνούνται διαρρήδη. Η παράταξη δεν σημαίνει η υποκειμενική πρόθεση του υποψηφίου. Αλλά μπορεί η επικράτησή του να οδηγήσει άλλους έξω. Α, προσέξτε τώρα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, λήψεις του ζητουμένου. Πετίτιο πριγκίπι. Δηλαδή τι. Ναι. Υποτίθεται ότι δεν θέλουμε την διάσπαση, αλλά τι υπονοεί ο ποιητής? Ότι αν επικρατήσει ο αντίπαλός μου, εγώ που είμαι η ενωτική υποψηφιότητα, εγώ δεν μπορώ να τον ανοιχτώ. Μα τότε το ζήτημα αυτό. Δεν το βάζουν οι άλλοι. Έτσι. Δεν το βάζουν οι άλλοι. Τώρα από μια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό χωρίς. Αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει και ενδιαφέρει σημαντικά είναι αυτή η εκκρεμότητα, να το πω έτσι, να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το είπε και ο κ. Κουτσούμπας πριν έρθετε εσείς, είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν δουλεύει ο δεύτερος πυλώνας έχουμε συναντήληψη. Όχι, είναι μια κοινή θέση αυτό νομίζω. Ναι, και το λέω αυτό γιατί. Πρέπει ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης να ασκηθεί με συγκροτημένο τρόπο. Δεν είναι ότι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε κιόλας από την ανησυχία σας. Δεν το λέω. Δεν κλαίτε το βράδυ. Ακούστε. Δεν το λέω με αυτόν τον γιατί τρόπο. Γιατί δεν ισχύει. Δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο. Χτες δεν είχατε δηλαδή αντιπολίτευση. Δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο. Δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζετε τι ακριβώς θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι ένα θέμα το οποίο. Η παράτασή του, κατά τη δική μου γνώμη, δεν λειτουργεί σε όφελος της δημοκρατίας, πρώτο. Και δεύτερο, κρύβει επίσης, κατά τη γνώμη μου, ένα προβλήματα όσον αφορά το ποια θα είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σοβαρό. Υπονόησε ορισμένα θέματα ο κ. Βορύδης όσον αφορά την αντιπολιτευτική τακτική. Η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι είναι λίγο πιο βαθιά τα ζητήματα. Καλά, πρόταση δεν έχουν πάρει κανείς πάντως. Δεν τους έχετε απευθύνει και πρόταση συνεννόησης. Θα σας πω και κάτι ακόμη. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι δεν είδαμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μια αντιπαράθεση με ένα δημόσιο τρόπο. Όπου να συμμετέχουν. Για τις δυσιδεολογικές και πολιτικές. Έτσι. Ναι. Αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι, οδόμια, κύριε Μαντά, αυτό νομίζω ότι είναι έλλειμμα. Το νόμο του κυβέρνησης του ΟΗΔΗ. Ξαναλέω ότι είναι έλλειμμα. Ναι, αλλά είναι έλλειμμα. Τι ζητάτε, αδόμια, με πόνο υπογράψατε τα αεροδρόμια. Τη θέση που είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βοήθεια. Δύο λεπτά. Να συνοηθούμε κατά τη διάρκεια. Στα κόκκινα δάνεια, με συγχωρείτε, που είχαμε βαθιά αντίρρηση. Την είπαμε και την εκφράσαμε και την είπαμε πλήρως. Ναι. Στο εύρος που επιτρέπει η επιλογή του κατεπήγοντος ως διαδικασία. Ναι. Αλλά την είπαμε πλήρως. Το να διαφωνούμε τώρα στα αεροδρόμια, τι να διαφωνήσουμε στα αεροδρόμια, αφού συμφωνούμε με την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων. Να διαφωνούμε στον ΟΔΙΕ με την αποκρατικοποίηση του τι, αφού συμφωνούμε και την ψηφίζουμε. Ναι. Επομένως, εμείς αντιπολιτευόμαστε με πολλή συγκρότηση και συγκεκριμένη θέση και συνέπεια εκεί που πρέπει να αντιπολιτευτούμε.
Όταν είπε ο κύριος Φίλης αυτό το οποίο είπε, σηκώθηκαν εκεί πέτρες και βεβαίως και φωνάξαμε και κάναμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και λειτουργήσαμε πλήρως μέσα στο κοινοβούλιο. Εγώ δεν συμφωνώ με την εικόνα. Για ποιο λέτε, κύριο Φίλη? Για το θέμα τη γενοκτονία. Α, Δύο λεπτά. Όχι, σα λέω σημεία τη αντιπολίτευση. Στα θέματα τη φορολογία. Σηκωθήκαμε, ό,τι είναι πρόσθετος φόρος, το επισημάναμε και έχουμε ασκήσει πλήρως την αντιπολίτευση. Το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως είναι μείζον και σημαντικό και τελειώνει, και νομίζω ότι τελειώνει την Κυριακή. Κύριε Λαζαρέα, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Να σχολιάσω τι έγινε με τα κόκκινα.